εκτέλεση με στόχο τον Μεταξά. Κόβει ο Αλεξανδρόπουλος, ο Φανφέρ, το Χουάνκαρ. Ιωαννίδης προσπάθησε με τον Τάχατο στην επιστροφή του να κόβει. Μπαριέντος. Ερχώς ακούγεται από τον πάγκο του Βόλου. Θέλουμε με ασφάλεια τις μεταβιβάσεις και αυτό κάνει και ο Μπαριέντος για τον Παόλο Φερνάντες. Προσποιήσεις του, φέρνει την μπάλα στο καλό του πόδι. Μπαριέντος. Θέλει να συνεργαστεί με τον Παόλο Φερνάντες. Η τρίπλα εξαιρετική, το τελείωμα του Παόλο Φερνάντες με τον Μπρινιόλι. Να... ως τώρα. Εκτέλεση με την κεφαλιά του Μεταξά. Άλλη μία του Μεταξά. Πάλι Μπρινιόλι. Κεφαλιά του Φανφέρτ, δοκάρι και Χουάνκαρ. Νέα διπλή ευκαιρία για τον Βόλο. Το σουτ. Πάλι ο Μπρινιόλι πέφτει μετά το σουτ του Εσκοβάλ. Αυτή είναι τριπλή ευκαιρία για τους Βολιώτες. Πιο λειτουργικός μοιάζει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο με την παρουσία του Τσερίν αντί του Καρλίτος. Αυτό θα έλεγα, Κώστα, πιο δημιουργικός θα έλεγα, πιο απειλητικός. Και αυτό που έχω πει να σου πω ότι δεν φαίνεται να προετοιμάζει, να ετοιμάζει κάποια αλλαγή για τα επόμενα λεπτά. Mm-hmm. Ο Ιβάν Γιοβάνης φαίνεται να θέλει λίγο αυτό το σχήμα, να το δει πώς δουλεύει. Ναι, έδωσε 45 λεπτά στο σχήμα του πρώτου ημιχρόνου με τον Καρλίτος και τώρα θέλει να δώσει λίγο χρόνο και με Τσερίν. Το γύρισμα για τον Ιωαννίδη, δοκάρι είναι. Νομίζω ότι βρήκε την μπάλα ο Κλέιμαν. Και άλλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με το δοκάρι του Ιωαννίδη.